Να μείνουμε στο θέμα. Πραγματικά προκαλούν, αν μη τι άλλο, αίσθηση όλα αυτά και θα τα σχολιάσουμε, γιατί σας είπαμε και στα προηγούμενα δελτία ειδήσεων πως έχουν και μεσσηνιακό χρώμα με έναν τρόπο. Θα τα δούμε με λεπτομέρειες και θα τα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά με την ιδιότητά του ως πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βασίλη Καπέλιο. Καλησπέρα, κύριε Καπέλιο. Καλησπέρα, κύριε Νασοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τιμή δική μας, γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχω πει πολλές φορές ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο Βασίλης Καπέλιος, και ως αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, που όταν συνέβαινε κάτι απαντούσε το προσωπικό κινητό, έτσι τον αριθμό αυτό, για ό,τι μπορεί να χρειαζόταν ο νομός. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, γιατί πραγματικά μας βοηθήσατε πάρα πολύ να κάνουμε το έργο μας. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία, να υπάρχει μια καλή συνεργασία, και νομίζω ότι φέρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα έτσι. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος πολλές φορές. Θα ήθελα, επειδή ακούσαμε, είδαμε ένα ρεπορτάζ που προκαλεί αίσθηση, πριν πούμε γιατί σας αφορά έτσι και σε προσωπικό επίπεδο και τι εννοούσα λέγοντας και στα προηγούμενα δελτία μεσσηνιακό χρώμα, να μου πείτε πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά που βλέπουμε. Είδαμε ένα πόρισμα. Γενικά, πέραν όσων σας αφορούν. Ναι. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πράγματι, παρουσιάστηκε ένα δημοσίευμα μέσα από κάποιες συνομιλίες μεταξύ του πρώην αρχηγού και ενός συναδέλφου, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα με καταντολή του κυρίου Ζαγγελέα όσον αφορά την πυρκαγιά, την καταστροφή Σωμάτη. Από εκεί μετά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα δώσει τις λύσεις και θα δώσει τις απαντήσεις σε ό,τι χρειάζεται. Είπε σοβαρά πράγματα, έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες ο συγκεκριμένος αξιωματικός κάνοντας αυτήν την έρευνα. Να πούμε ότι, επειδή μιλάτε έτσι πάντα με την αλήθεια και χωρίς να κρύβεστε, είχαμε μιλήσει και στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και είχαμε πει όλα αυτά, ήσασταν ο άνθρωπος που ήταν πριν, λίγο καιρό πριν την... Κοιτάξτε, εγώ ακριβώς αποστρατεύθηκα στις 15 Φεβρουαρίου του 2018. Μετά από μένα ανέλαβε αρχηγός ο κύριος Τερζούδης. Εγώ στην τραγωδία της Σωμάτη δεν ήμουν αρχηγός, δεν είχα καμία συμμετοχή σε όλα αυτά. Βέβαια, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που συνέβη. Πρώτα απ' όλα διότι χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές, 102 άτομα, πολλοί συμπατριώτες μας. Και δεύτερον, ότι και το πυροσβεστικό σώμα υπέστη ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό συμβάν. Και εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ. Τι έγινε τότε, ωστόσο, κύριε Καπελιό? Έχετε τεράστια εμπειρία. Τι δεν πήγε καθόλου καλά? Γιατί ακούμε εδώ και πράγματα και με βάση το πόρισμα και πολιτική εμπλοκή και ζητήματα που λες, μα είναι δυνατό να συμβαίνουν? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν έχω άποψη. Εξάλλου, εγώ όταν αποστρατεύθηκα, αποχώρησα και από την Αθήνα και έμεινα στην Καλαμάτα. Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα ασχολείται η δικαιοσύνη και νομίζω ότι εκεί θα βρεθεί η αλήθεια. Είναι διαχειρίσιμη, πάντως, έτσι για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά πρέπει να ελεγχθεί νωρίς? Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό το τεράστιο κακό? Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Θα ήταν λάθος να πω με βεβαιότητα, ναι, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό ή το άλλο ή εκείνο και θα σώζαμε όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές και θα αποφεύγαμε αυτή την καταστροφή. Θα ήταν λάθος να το πω. Πιθανόν, ίσως, αν γινόταν κάποια άλλη διαχείριση, σε όλα τα επίπεδα πάντα, έτσι, ίσως να γλιτώναμε κάτι. Αλλά ήταν και οι καιρικές συνθήκες ακραίες, νομίζω. Ήταν σε ακραίο βαθμό. Να καταλάβετε ότι ήταν τόσο πολύ έντονος ο άνεμος, από ό,τι ξέρω, που δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αέρια μέσα. Έτσι. Άρα, θεωρώ ότι ήταν πολύ λίγες οι δυνατότητες για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Επειδή το έχετε ζήσει, οι πυροσβέστες, με την εντολή και τη δική σας και του συντονιστικού, πώς κάνουν τη δουλειά τους τελικά? Ενεργεί ταυτόνομα ή ο κάθε υπουργός, ο κάθε επικεφαλής στην πολιτική προστασία λέει θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο? Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον όσο ήμουν αρχηγός δεν είχα καμία παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στο επιχειρησιακό κομμάτι. Και όσο αφορά και τα υπόλοιπα κομμάτια, πάντα υπήρχε διάλογος και μια συζήτηση. Δεν είχα καμία, το ότι υπήρχε μια συνεννόηση
Το ότι υπήρχε μια ανταλλαγή πληροφοριών, ναι, υπήρχε. Ενημερώνταν και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, ακόμα και το τι μέσα έχουμε, τι διαθέτουμε, τι προσωπικό και όλα αυτά. Αλλά από εκεί και μετά, το ποιος θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση ήταν καθαρά της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και σε καμία περίπτωση της πολιτικής ηγεσίας. Εγώ καταλαβαίνω, δεν θα σας πιέσω άλλο, γιατί είναι και λεπτή η θέση σας, επειδή έχετε υπάρξει αρχηγός και επειδή είναι ακόμη ανοιχτή όλη αυτή η υπόθεση και επειδή έχουμε θρηνήσει 102 ανθρώπους, είναι χαρακτηριστικές και εικόνες από τα δελτία και από εκπομπές και αφιερώματα τόσο του Sky, του Antenna, του Alpha. Νομίζω ότι δεν θα τα ξεχάσουμε, τα βλέπουμε και τώρα. Σωστό. Ποτέ κανένας από εμάς. Και δεν θέλω να έτσι σας πιέσω, γιατί ακούσαμε απίστευτα πράγματα και για πολιτικά πρόσωπα και εμπλοκή και φράσεις ακραίες και θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε το άλλο. Θέλω να πιστεύω πως, δεν ξέρω, θα δούμε μακριά, τι θα γίνει. Μακριά από εμάς, εγώ τουλάχιστον σε τέτοιες μεθόδους δεν έχω εμπλακεί, ούτε θα εμπλακώ ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και να υπερέτσα το σώμα μου με συνέπεια, με αγάπη και βασικά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των κτηρίων και της περιουσίας. Άρα μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, αν συνέβησαν. Ωραία, το αφήνω εδώ γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και η θέση σας λεπτή και επειδή είναι και σε εξέλιξη όλα αυτά, βλέπουμε έτσι και χαρακτηριστικά πλάνα. Θέλω να έρθουμε όμως, γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, σε ό,τι σας αφορά. Μέσα σε όλο αυτό το πόρισμα, να πούμε απλά και λαϊκά στον κόσμο, υπάρχει ένας αξιωματικός, ορίστηκε να ερευνήσει τι ακριβώς έγινε και χάσαμε αυτούς τους 102 ανθρώπους, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Ακούσαμε αυτές τις χαρακτηριστικές φράσεις, ακούσαμε απίστευτα πράγματα να προκύπτουν από αυτό το πόρισμα, αλλά κάπου εμπλέκεται και το όνομα του Βασίλη Καπέλιου. Να εξηγήσουμε πώς και γιατί και ποια είναι η απάντησή σας. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τραγωδία στο Μάτι. Δεν ήμουν αρχηγός, δεν ήμουν πια στο πυροσβεστικό σώμα, ήμουν απόστρατος. Έτσι, άρα δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό και δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα. Δεύτερον, όσον αφορά το άτομό μου, σε σχέση με αυτά που εμφανίστηκαν σήμερα μέσα από μια συνομιλία, όπως φαίνεται να έχει γίνει, μεταξύ του αρχηγού, του τέως αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κ. Μαθεόπλου, και του αξιωματικού που επίσης ενεργεί την προανάκριση, του κ. Λιότσου Δημητρίου, αν πράγματι είναι αληθινή, διότι από ό,τι άκουσα τουλάχιστον ο κ. Μαθεόπλος δεν δέχεται ότι έγινε αυτή η συνομιλία. Αν είναι αληθινή, θέλω να πω το εξής. Όσο αυτά που αναφέρονται και αφορά το πρόσωπό μου είναι όλα ανυπόστατα, είναι ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα σχετικά με τα γεγονότα όσο αφορά τη συμμετοχή των αερίων μέσων στις πυρκαγιές της Μάνης και των Κυθήρων για το έτος 2017. Ναι, για να τα βάλουμε έτσι κάτω και να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς φύγατε πριν το Μάτι, πότε αποστρατευτήκατε? 15 Φεβρουαρίου του 2018. Άρα, ένα χρόνο πριν φύγετε, που είχαμε κάποιες μεγάλες πυρκαγιές. Το 2017. Είχαμε δύο πυρκαγιές στη Μάνη και στα Κύθυρα. Αυτές οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν κάπου στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ήταν δύο αρκετά μεγάλες πυρκαγιές. Αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ό,τι εναέριο υπήρχε εκείνη την εποχή το διαθέσαμε, ακόμα και προσωπικό μεταφέραμε από όλες τις μεριές της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύο αυτές πυρκαγιές. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι το 2017 το πυροσβεστικό σώμα διέθετε στη δύναμή του 3 μόνο ενοικιαζόμενα πυροσβεστικά ελικόπτερα βαρέως τύπου. Μόνο 3. Και για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, σήμερα έχουμε 21 ελικόπτερα ενοικιαζόμενα. Και εγώ τότε είχα μόλις 3. Μόλις 3. Έτσι, αυτό θέλω να το σημειώσω. Που για να γίνει η διαχείριση. Διαχείριση για όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι δύσκολο ήταν. Και βέβαια και τον αέριο εθνικό στόλο, ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τα αεροπλάνα κάποιες φορές σηκώνονται, κάποιες φορές δεν σηκώνονται, κάποιες φορές καθυλώνονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα φτάσουν στο σημείο της πυρκαγιάς ή όχι. Άρα καταλαβαίνετε, μέσα από αυτές τις αντίξωες συνθήκες που υπήρχαν και τα τόσα λίγα μέσα που είχα, εγώ διαχειρίστηκα όχι μόνο αυτές τις δύο πυρκαγιάς, τις οποίες νομίζω διαχειριστήκαμε πολύ καλά, διότι δεν είχαμε ούτε απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά ούτε και περιουσία ιδιαίτερα. Διαχειριστήκαμε όμως 10.000 πυρκαγιές για όλο το 2017. Φαντάζεστε, 10.000 πυρκαγιές, έτσι, με έναν ακροτριασμένο
ένα αέριο στόλο. Χωρίς να δημιουργηθούν όχι προφανώς τα φαινόμενα στο μάτι, αλλά και βέβαια, έτσι. Και βέβαια, όχι μόνο δεν παρουσιάστηκαν αυτά, αλλά είχαμε μια αντιπυρική περίοδο, η οποία είχαμε μειωμένες εκτάσεις. Πολύ μειωμένες εκτάσεις που κάηκαν. Και αυτά είναι αποτελέσματα που είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή είναι... δεν τα λέτε για να τα πείτε. Αυτά έχουν μείνει στην ιστορία. Είναι καταγεγραμμένα στον αντιπυρικό απολογισμό του 2017 και ακόμα έχει κριθεί επιτυχημένη αυτή η αντιπυρική περίοδος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ετάκτων Αναγκών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πληροφορώ. Ναι, είναι δηλαδή γραφτά αυτά που λέω και μπορώ να τα καταθέσω να πάω ώρα και στιγμή. Άρα, για ποιο πράγμα μιλάνε ότι δεν υπήρξε συμμετοχή των ρίων στις πυρκαγιές της Σακίθρα και στη Μάνη. Νομίζω ότι αυτό είναι αναλυθές και έχει άλλες σκοπιμότητες εξυπηρετεί. Θα ρωτήσω για τις σκοπιμότητες, γιατί καταλαβαίνω και νομίζω ότι και οι τηλεθεατές καταλαβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για δύο μεγάλες πυρκαγιές. Το αποτέλεσμα νομίζω το ξέρει και ο κόσμος της περιοχής και όχι μόνο. Και έρχεται τώρα ένας αξιωματικός που φέρεται ότι μιλάει με τον πρώην αρχηγό, ο δεύτερος στη σειρά, όχι αυτός που ήταν στο μάτι, που τον ακολούθησε μετά από εσάς. Και του λέει τι, ότι... Ότι ξέρετε κάτι, πρόσεξε πολύ καλά, δεν ξέρω αν, γιατί αν θα πάρεις μια μετάθεση, θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Καπέλιος απέναντι στον υπαρχηγό του, ότι δεν του έστειλε ένα αέρια μέσα στο μάτι, στα Κύθυρα και στη Μάνη. Ενώ έχουν σηκωθεί οι αεροπλάνα. Και ρωτώ, πώς δεν έχουν στείλουμε ένα αέρια. Πρώτα απ' όλα τα ένα αέρια για να φύγουν από τις βάσεις τους παίρνουν εντολή. Αυτή η εντολή δίνεται μέσα από το συντονιστικό κέντρο ένα αέρια διαχείρισης, η οποία καταγράφεται. Οτιδήποτε σηκώνεται, οτιδήποτε εντολή πάει, καταγράφεται. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε στο ΣΚΕΔ και να πάρουμε όλες τις εντολές που έχουν δοθεί και πόσα ένα αέρια έχουν σηκωθεί στις συγκεκριμένες μέρες και τη συγκεκριμένη ώρα. Άρα για. Πώς λέει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν έχουν πάει ένα αέρια και ότι επιβουλεύτηκα τον υπαρχηγό μου και για ποιον λόγο εγώ δεν έβαλα ποτέ προτεραιότητα τέτοιες μεθόδους. Εγώ δεν είχα ποτέ μου σχέση με τέτοιες μεθόδους. Εγώ αγαπάω τη χώρα μου, αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω όλους και κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορεί να με σπηλώνει ούτε να λέει κάποιος για μένα τέτοια πράγματα. Και συγκεκριμένα θα μιλάω στην χωριά μου πάρα πολύ και θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Γιατί είναι συγκοφαντική δυσφήμιση αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα μια καριέρα αξιοπρεπή και δεν μπορεί κανένα να μου δεσπηλώσει. Κανένα δεν μπορεί να μου ρίξει λάσπη. Σας βλέπω ότι και συγκινήστε, ξέρω ότι άνθρωπος είστε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να μπαίνουν τα πράγματα σε μια θέση και σε μια σειρά. Να έρθω στις σκοπιμότητες λοιπόν. Υπόθηκαν αυτά τα πράγματα που λέτε ο πρώην αρχηγός δεν το πιστοποιεί κιόλας ότι υπήρχε αυτός ο... διάλογος. Γιατί να το κάνει αυτό ο αξιωματικός? Νομίζω ότι ο αρχηγός τότε θέλοντα να του δώσει μια έμφαση, δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει και για ποιο λόγο το έκανε αυτό, που είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να μιλάει επώνυμα και δεν μπορεί να λέει πράγματα για έναν πρώην συνάδελφό του, ο οποίος τον γνωρίζει πολύ καλά και ξέρει ποιος είναι ο χαρακτήρας του και ποια είναι η επιχειρηματική του ικανότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο ατόπιμα που έκανε, πάρα πολύ μεγάλο ατόπιμα και δεν τον τιμεί ούτε τον κοσμεί. Και νομίζω ότι αυτά πληρώνει το πυροσβεστικό σώμα όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μεταξύ υπάρχει κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν σέβονται. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Δεν υπήρχε λόγος. Και να σας πω κάτι, σας λέω ειλικρινά, ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένα πόρα σε ώρα και στιγμή. Άρα μπορεί αυτό το πράγμα δηλαδή να το αποδείξει ότι είναι λάθος, ότι λέει ψέματα. Θα προσφύγετε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Εγώ σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Αν πράγματι αυτή η συνομιλία έγινε, γιατί δεν είμαι ακόμα σε θέση να κρίνω, διότι ο αρχηγός ο προηγούμενος. Αλλά και αν δεν έγινε, γιατί να υποθεί ότι έγινε. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη και να μηνύσω τον πρώην αρχηγό για συγκοφαντική δυσφήμιση. Ποια σκοπιμότητα μπορεί να είναι, υπάρχει κάτι πολιτικό, υπάρχει ο Βασίλης Καπέλιος έγινε αντιπεριφερειάρχης επίσης. Μήπως θέλουν να τον κλάψουν. Εγώ να σας πω κάτι. Όταν μιλάω και όταν εκφράζομαι και όταν λέω τις απόψεις μου, τις λέω γιατί τις πιστεύω.
και είμαι ο Βασίλης ο Καπέλιος. Δεν έχω πίσω μου κανέναν, ούτε μου υποδεικνύει κανένας, ούτε με πιέζει κανένας να πω κάτι. Λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω. Όχι, εννοώ τι κάνουν οι άλλοι. Κατάλαβα. Θα σας πω όμως κάτι, θα σας απαντήσω εμέσως, γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα πολιτική ή κάποια μεθόδευση. Θα πω το εξής όμως, ότι δεν μπορεί έναν αξιωματικό, διότι ο κύριος Μαθεόπλος, ότι το 2017 που μιλάμε, που αναφέρεται στο όνομά μου, ήταν αξιωματικός ο οποίος υπηρετούσε στην Πάτρα. Άρα δεν είχε καμία εικόνα το τι συνέβαινε στο κέντρο επιχειρήσεων του Προεδρικού Σώματος στην Αθήνα και δεν γνώριζε ποια είναι τα εναέρια μέσα τα οποία είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ποια έχουμε στείλει, ποια δεν έχουμε στείλει και τι έχουμε κάνει. Άρα, πώς μπορεί ο κύριος Μαθεόπλος να έχει τέτοια εικόνα και να βγαίνει δημοσίως και να κατηγορεί έναν πρώην αρχηγό ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ή έκανε με σκοπιμότητα. Άρα νομίζω ότι εδώ, και εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι έρχονται τα ΜΜΕ, το οποίο δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν προς Θεού, και δίνει τόσο μεγάλη διάσταση σε όλο αυτό που είπε ο κύριος Μαθεόπλος, όσο αφορά τις πυρκαγιές της Μάνης και των Κυθύρων, που δίνει τόσο μεγάλη διάσταση που ακόμα και κάποιο σημείο επισκιάζει και το μάτι. Ενώ δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση. Αλλή μόνο, δεν έχουμε κανένα. Συγγνώμη, στη Μάνη και στα Κύθρα χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Χάθηκε τόσο πολύτιμος πλούτος. Κάηκαν κάποια στρέμματα. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά η πυρκαγιά θα κάψει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το σηκώσαν τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω σήμερα όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Καπέλιο, ο οποίος δεν έκανε καλή διαχείριση των εναερίων στις δύο πυρκαγιές αυτές από τρία χρόνια τώρα. Άρα νομίζω ότι εδώ κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Ή τέλος πάντων υπερβάλλουμε. Κάτι γίνεται. Κάποιος μάλλον θέλει να αποπροσανατολίσει. Προφανώς. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτό? Δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Ενώ όχι, εντάξει, μην μιλήσουμε ονόματα. Έχει πολιτικό υπόβαθρο όλο αυτό? Πολιτικό background? Κοίταξε, εγώ να σας πω κάτι. Δεν έχω αντιδικό, ούτε δεν έχω προβλήματα με κανένα κομματικό χώρο, ούτε με πολιτικό χώρο. Και το χαρδαλιά, το ξαναλέω, το χρησιμοποίησαμε. Πώς ενοχλείται εντός εισαγωγικών? Έτσι, κομματικά δεν είχα ποτέ μου ταυτότητα. Δεν είχα ταυτότητα. Εγώ κατέβηκα με τον κύριο Νίκα για να βοηθήσω. Να βοηθήσω τον τόπο. Θεώρησα ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Από εκεί μετά δεν έχω πίσω μου κάτι που να το κουβαλάω. Και νομίζω ότι και ο κύριος Νίκας το είχε αναφέρει, ότι θα έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην πολιτική προστασία και με την κλιματική αλλαγή και όλα όσα συμβαίνουν. Νομίζω ότι τα είχατε πει και σε ειδικές σας σκέψεις. Ναι, είχαμε ότι ήθελε ανθρώπους που να είναι έμπειροι, και πόσο πιο έμπειρος μπορεί να είναι κανείς από έναν πρώην αρχηγό ενός πυροσβεστικού σώματος, τουλάχιστον στη διαχείριση πυρκαγιών ή τέτοιας έκτασης φαινομένων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα έτσι κι αλλιώς και στα μάτια του κόσμου. Ένας πρώην αρχηγός που αποστρατεύτηκε, που έχει δώσει τα δείγματα γραφής και που αποφάσισε στη σύνταξή του να δώσει ό,τι μπορεί στον τόπο μέσω της εκλογής, που είναι νόμιμη έτσι κι αλλιώς και θεμητό να συμβαίνει. Άλλωστε η αυτοδιοίκηση δεν θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχει κόμματα και χρώματα. Το ότι όντως στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα άλλο θέμα αυτό προφανώς. Τα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Εσείς θα στραφείτε εναντίον και των δύο ενδεχομένως ή μόνο του πρώην αρχηγού? Πρώτα απ' όλα θέλω να διαπιστώσω αν πράγματι έγινε αυτή η συζήτηση, να είμαι σίγουρος. Και αν έγινε, πράγματι θα στραφώ πρώτα στον κύριο αρχηγό, έτσι, στον κύριο Μαθεόπλο, και μετέπειτα σε το μέσο το οποίο, χωρίς να με ερωτήσει, χωρίς να τουλάχιστον να με ειδοποιήσουν ότι υπάρχει αυτό, για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Μιλάμε για την Καθημερινή, όπου... Δεν ξέρω, θα δω ποιος ήταν το μέσο το οποίο το σήκωσε. Νομίζω είναι η πρώτη που... Και μετά υπάρχει, όπως συμβαίνει, μία σε όλα τα μέσα, σωστά. Που αυτό είναι που προκαλεί και το μεγάλο πρόβλημα. Επειδή ξέρω ότι έχετε μια εξαιρετική οικογένεια την οποία αγαπάτε, θα είστε όλοι στα όρια από Κοιτάξτε, σήμερα, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η οικογένειά μου δοκιμάστηκε σήμερα. Δοκιμάστηκε, δεν σας το κρύβω και στενοχωρήθηκα. Τάσο, θα δούμε. Δεν συνεχίζω άλλο, γιατί σας ξέρω και είπα σε προσωπικό επίπεδο μέσω της δουλειάς, η αλήθεια είναι, και βλέπω ότι συγκινήσετε και δεν έχει... Δεν μπορεί να έχετε για επί 33 χρόνια μια καριέρα η οποία πραγματικά είναι, τη διακρίνει η ακεραιότητα, η αξιοκρατία, η τιμιότητα, όλα αυτά, και να έρχεται για μια στιγμή κάποιος και να σε λασπώνει και να σου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ εγώ αυτό το πράγμα.
επειδή έχετε συγκινηθεί και επειδή υπάρχει το εξής, θα θυμίσω στον κόσμο που μπορεί να έβλεπε, ήμασταν όλοι εδώ το 7, ας πούμε, που κλαίγαμε μαζί έτσι, και προσπαθούσαμε να σώσουμε έτσι την Καλαμάτα που είχε φτάσει. Έτσι, φωτιά στα πρόθυρα της πόλης. Δίπλα από βενζινάδικα που θα γινόταν όχι μάτι. Πολλά τέτοια αντίστοιχα περιστατικά μαζί, με τον αριθμό να, και να μην προλαβαίνουμε ενδεχομένως θυμάτων να φτάνουμε ούτε στη θάλασσα, που ήταν πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Και κλαίγαμε όλοι παρέα καθισμένοι και φωνάζαμε από την τηλεόραση, γιατί είμαστε σε ζωντινές συνδέσεις, να μας φέρουν αεροσκάφη, και πράγματι καταφέρουμε να σώσουμε και ήμασταν αγκαλιασμένοι και κλαίγαμε παρέα. Να μην συγκινηθώ κι εγώ. Γι' αυτό λέω σας γνωρίζω. Επομένως, ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο πώς έχουν τα πράγματα στο θέμα της διαχείρισης της δουλειάς πάντα, που είναι ένα λειτουργήμα. Επομένως, γι' αυτό ήθελα να τα βάλουμε σε μία τάξη και να έχουμε την άποψή σας. Να είστε καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι βγάζει και ο κόσμος τα συμπεράσματά του και η δικαιοσύνη εδώ είναι. Αν... Και ο Θεός. Αν αυτό πάνω απ' όλα τελικά. Και ο Θεός. Και θα τα δούμε. Ας κρίνει τον καθένα μας. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα μιλήσουμε για θέμα και της μήνυσης, αν γίνει, αγωγή κτλ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα να εκφράσω την άποψή μου, να πω αυτό που αισθάνομαι, και ευχαριστώ και τον κόσμο που με άκουσε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.